Λοιπόν, εμείς είχαμε πάρει απόφαση, διαβάσαμε το ψήφισμα σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση των αγροτών που δεν είχε προηγούμενο και οδηγούμασταν η Επιτροπή να μπούμε στη Βουλή μέσα, όσοι είχαμε συνονοηθεί. Την ώρα που πηγαίναμε λοιπόν, είχαν φτάσει κοντά στα σκαλοπάρια της Βουλής, πηδήκαμε, ο όγκος όντως του Σταγκρίου ήταν τεράστιος. Δεν ξέρω αν φοβήθηκαν τον κόσμο και τι έγινε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι αγρότες δεν είχαν προκαλέσει τίποτα. Και είχε συμβεί το παραγωγικό. Οι κάμερες το δίνουν καθαρά, οι αγρότες χτυπήθηκαν. Σας είπα ενδεχομένως φοβήθηκαν τον κόσμο. Γιατί το φοβήθηκαν δεν ξέρω. Και από πού δόθηκαν οι εντολές. Χτυπηθήκαμε πλευρικά όπως οδηγούμαστε πάνω. Μεταχτυπηθήκαμε από όλες τις πλευρές. Όταν πήγαινα και ήμουν μπροστά μαζί με τους άλλους για να πάρω παραδώσουμε το ψήφισμα, εμένα με ψέκαζαν κατάμουτρα. Φυσικά υποχωρήσαμε. Δεν μπορούσα να δεχτώ τα πολλά. Όποιος δεν έχει πάει ασφυξιογόνο ή δακρυογόνα, έχει ασφυξιογόνα. Δεν μπορεί να καταλάβει τι κόβεται η αναπνοή σου. Λοιπόν, κάποιος έχει πρόβλημα, μπορεί να μείνει και επιτόπου, αν πάει ασφυξιογόνο. Λοιπόν, από εκεί πέρα δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Να παραδώσουμε όταν χτυπηθήκαμε με αυτό το βάνα στον τρόπο και με αυτή τη λογική να μπούμε μέσα να παραδώσουμε ψήφισμα. Σε ποιον, τον Υπουργό, δεν έχουμε δει 5 φορές. Μας δείχνει τα ίδια. Εξάλλου γνωρίζομαι και γνωρίζουν οι πάντες ότι δεν εξαρτάται από τον Υπουργό Γεωργίας. Ο Υπουργός Γεωργίας δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Ακούει εντολές του Πρωθυπουργού ή του Σαγκαλό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν να τον ξαναδούμε τον Υπουργό να τον κάνουμε τι. Εξ αυτού του λόγου, εμείς μετά την ψήφιση που κάναμε, το ζητήσαμε από τον ίδιο τον κόσμο από κάτω, ζητάμε συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό της χώρας. Το αγροτικό ζήτημα, που είναι η ατομομηχανή της χώρας μας, χρειάζεται συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό. Να δει τα πράγματα καθαρά. Από όσον φορολογούμαστε, δεν ζητάμε να μην φορολογηθούμε. Γιατί κάποιοι περνάνε τέτοια μηνύματα. Φορολογούμαστε με 23% στο ότι αγοράζουμε, φορολογούμαστε με 13% κορυφαίο. Άρα λοιπόν ζητάμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και αν θέλει πραγματικά να έχει μια πορεία η χώρα ανάπτυξη. Τι ζητάμε, να μην τιμωρείται αυτό που παράγει. Για αυτό που παράγει μιλάμε. Τι ζητάμε, να μείνει ο μικρός και ο μεσαίος αγρότης στην Ήπειρο διαφορετικά. Με την ασφάλιση δεν θα μείνει. Ξεκάθαρα πράγματα. Εδώ βλέπετε τώρα πριν δύο μέρες με το κρασί. Με το κρασί. Λοιπόν, βρίσκομαι στο ειδοποιείο του Στέλιου του Αλεξάκη. Έχω μια σύσκεψη συνοποιή εδώ πέρα. Να δούμε τι γίνεται με το κρασί. Τώρα βρίσκομαι εδώ πέρα με το Στέλιου του Αλεξάκη. Που είναι και ο μεγαλύτερος συνοποιός στην Ελλάδα, θα έλεγα. Πάνε να φορολογήσουν το κρασί. Δηλαδή, οτιδήποτε παράγεται στην Ελλάδα πάνε να το φορολογήσουν. Γιατί το κάνουν αυτό. Είναι εντολές των ξένων. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Για να διώξουν τον κόσμο στα γουίσια, στις μπύρες, σε άλλα πράγματα τα οποία είναι ξενόφερτα. Πάντως, ο κύριος Αλεξιάδης είπε χθες ότι. Μισό λεπτό. Ο κύριος Αλεξιάδης το γνωρίζετε ότι είπε χθες ότι ο φόρος ως έχει θα αφορά και τον εισαγόμενο ίνο σε περίπτωση που τελικώς αποφασιστεί σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής θα ανακοινωθεί τελικώς ποια είναι η απόφαση της κυβέρνησης και δεν θα έχει να κάνει μόνο με τα δικά μας τα παραγόμενα κρασιά, κύριε Ιερονιμάκη. Αυτό πάει να μας κάνει τι δηλαδή. Η χώρα μας είναι αμπελουργική χώρα. Υπάρχει χώρα να μας πει ο κύριος Αλεξιάδης στην Ευρώπη που φορολογεί το κρασί της. Να μας πει πια καμιά. Η Αγγλία μόνο φορολογεί που δεν παράγει κρασί. Άρα λοιπόν αφήσουν αυτά που λένε τα θερέφωνα των δανειστών και τα θερέφωνα των μεγάλων κέντρων εξουσίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι παίζουν βρώμικα παιχνίδια. Πάνε να φέρουν πάση φύση ως τρόφιμα σκουπίδια να τα σπρώχνουν του λαού να τα χαΐζουν. Υπό το βάρος αυτής της κατάστασης. Θα σας πω κάτι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβερνούν σήμερα, πριν 4-5 μήνες, τι μας έλεγαν. Δεν τα γνώριζαν τότε. Έλεγαν ψέματα. Τι γινότανε. Μάλιστα. Είναι απατεώνες. Ωραία. Μην τα ξαναλέμε, κύριε Ιερονιμάκη. Τα έχετε πει. Τα έχετε πει πάρα πολλές φορές και τα έχετε πει οι περισσότεροι. Ακούστε με τώρα. Λένε λοιπόν οι συνάδελφοί σας, αγρότες, λένε όχι όλοι, αλλά λένε συνάδελφοι πολλοί αγρότες. Επικοινωνώντας μαζί μου το εξής. Έχουμε τόσα προβλήματα. Δεν διαχειρίζεται καλά
η κυβέρνηση σήμερα, όχι ότι οι χθεσινοί το κάνανε καλύτερα, αλλά έχουμε μια νέα κυβέρνηση, ρε παιδί μου, δεν θα τρέχουμε συνεχώς στο παρελθόν και για τα κακώς κείμενα τα οποία έκαναν οι προηγούμενοι, γιατί το πληρώσανε και το πληρώσανε με την ψήφο μας. Αποφάσισαν να κάνουν χι πράγματα, χωρίς να μας ρωτήσουν, καταστρέφοντάς μας. Είχαμε σε μία από τις λιγοστές φορές στην ιστορία μας αυτή τη δυνατότητα να πιέσουμε, να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερο από όλη την Ελλάδα, χωρίς να είμαστε διασπασμένοι, μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς και σε χρώματα πολιτικά, τα πάντα ουσιαστικά για εμάς. Ενδεχόμενα και να μετατρέπαμε αυτή την κατάσταση προς όφελός μας. Yeah. Συναντηθήκαμε στο κέντρο της Αθήνας. Yeah. Με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε τις οικονομικές, άλλοι ταξιδεύοντας από νησιά όπως Κρήτη, άλλοι ταξιδεύοντας από τη Βόρεια Ελλάδα, πληρώνοντας βεβαιότατα εισιτήρια, καύσιμα κλπ. Να βρεθούμε στο κέντρο της Αθήνας. Yeah. Μας περάσανε στην επίθεση, φάγαμε χημικά. Εντάξει, αψιμαχίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά είδαμε που καταλήξανε τα πράγματα. Για ποιο λόγο λοιπόν, εφόσον είχαμε τόση δύναμη στα χέρια μας, εμείς χωρίς κανένα αποτέλεσμα φύγαμε από το κέντρο της Αθήνας διεκδικώντας μόνο να συναντηθούμε με ένα πρωθυπουργό, ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει βάλει την υπογραφή του για να πάμε παρακάτω και έπρεπε να βρεθεί και να γίνει συμφωνία ανάμεσα στο πρώτο πακέτο με τα προαπαιτούμενα για να προχωρήσουμε και να πάρουμε τα 10 συν 3, 10 συν 2 και τα επόμενα προαπαιτούμενα ένα δις ακόμα τα 10 συν 3. Τι απαντάτε σε αυτούς τους ανθρώπους? Αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν αυτό το ερώτημα δεν τους γνωρίζουν και δεν ξέρω αν είναι υπάρχει τα πρόσωπα πρώτα απ' όλα, γιατί μπορεί να είναι και του ΣΥΡΙΖΑ μια. Θα μου κάνετε τώρα τη χάρη όταν κάνω το ρεπορτάζ, επειδή με ξέρετε χρόνια, να μου λέτε για ανύπαρκτα ερωτήματα, έτσι. Αγρότες από το συλλαλητήριο μου το λέγανε. Με ακούσετε με λίγο. Ωραία. Απαντήστε του λοιπόν. Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής. Ο υπουργός μας ξεκαθάρισε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γνωρίζουν έτσι έως το αίτημα το στείλαμε μέσα. Μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να δώσει λύση. Κανείς άλλος. Όσο αφορά το τι απόφαση πήραμε, δεν πήγε ο Γερονιμάκης μάλλον στις 10 αποφασίσει. Βγήκαμε απάνω, γιατί έτσι κάνουμε τη δουλειά μας εμείς. Από το όλο τον κόσμο, από το όλο τον λαό κάτω, είπαμε τι κάνουμε. Και μας είπε, όχι, δεν θα πει μέσα. Μας βροντοβόναν από κάτω. Το ρωτήσαμε τρεις φορές. Αυτό έγινε. Που το μα καλά, το ζητούμενο σας, κύριε Ιερονιμάκη, και νομίζω με καταλαβαίνετε και σας καταλαβαίνω, γιατί είσαστε από τους πλέον έντιμους και από τους πλέον ειλικρινείς που έχω γνωρίσει. Καταλαβαίνετε ότι όταν εσείς έχετε τη φωνή της διεκδίκησης, κάποιους άλλους τους απογοητεύετε, και δεν ήταν ζητούμενό σας να μπείτε μέσα στη Βουλή, διότι από την αρχή το λέγατε σε όλους τους τόνους. Εμείς πάμε ειρηνικά, έχουμε τη λεβεντιά πάνω μας, όλοι οι αγρότες, και αυτό που θέλουμε είναι να αλλάξει τακτική και δεν φεύγουμε από εκεί αν δεν αλλάξει πολιτική. Ο αγώνας, αυτά που λέω λοιπόν είναι ότι ο αγώνας συνεχίζεται, δεν σταματάμε, ο αγώνας συνεχίζεται. Ο Υπουργός Γεωργίας επαναλαμβάνει επί 5 φορές που συναντούμε τα ίδια, μας κοροϊδεύει. Εξ αυτού του λόγου ζητάμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να πηγαίνω εγώ σε επανάληψη ένα καθιστόφωνο. Επανάληψη ενός καθιστόφωνου. Διότι δεν έχει άλλη αρμοδιότητα ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι καλός. Δεν λέω κάτι για τον Υπουργό ότι είναι κακός άνθρωπος. Ο Υπουργός μπορεί να είναι καλός ή οτιδήποτε. Ο άνθρωπος όμως δεν έχει άλλη αρμοδιότητα. Πιστεύετε ότι η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Εγώ δεν θέλω να σας διακόψω γιατί θέλω απάντηση, αλλά βάζω εμβόλυμα και το ερώτημα και απαντήστε μου σας παρακαλώ, κύριε Ιερονιμάκη, επειδή πάντα πιστεύω σε αυτά τα οποία λέτε, ότι έχετε το θάρρος της γνώμης σας. Πιστεύετε ότι θα σας δώσει λύση επί των δίκαιων αιτημάτων σας ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην παρούσα φάση υπό τις παρούσες συνθήκες? Ο Πρωθυπουργός της Λιβύης θα μας το δώσει αυτή τη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός της χώρας θα το δώσει. Ο Πρωθυπουργός είναι ο πρωτογενής τομέας. Είναι ο πρώτος τομέας αυτή τη στιγμή που βάλετε από παντού. Εδώ βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή πάνε και βάλουν φόρο ακόμα και στο κρασί. Και για να γλυκάνουν, βλέπεις ότι τι γεγιότητες λένε ότι στα εισαγόμενα κρασιά θα βάλει και εκεί φόρο. Μη στενοχωριέστε. Λες και θα ωφελήσει. Πού θα ωφελήσει δηλαδή αυτό? Πέστε μου, πού θα ωφελήσει. Μάλιστα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι λένε ή νομίζουν να απευθύνονται σε ανθρώπους
που δεν ξέρουν έστω κάποια απλά λογιστικά. Απλά λογιστικά. Μάλιστα. Πού θα ωφελήσει αυτό, αν φορολογήσει τα ξένα καθεστιά. Θα μας το πει που θα ωφελήσει. Άρα λοιπόν το μήνυμα ήταν απλά και μόνο να τους δηλώσετε την παρουσία σας και ότι είσαστε εδώ προειδοποιητικά, κύριε Ιερονημάκη, θέλετε να πείτε. Συνεχίζεται, κυρία Δουλγεράκη. Δεν σταματάει. Εμείς θα με ηγήσει να μην γελιόμαστε πλέον, έτσι. Γνωρίζομαι ποιος έχει την εξουσία. Ο Υπουργός Γεωργίας, ο οποίος είναι συμπαθέτατος, έχω μιλήσει προσωπικά μαζί του 20 φορές. Δεν είναι το θέμα σας το πρόσωπο του Υπουργού Γεωργίας και το Μανιάτικο, είναι η πολιτική που ακολουθείτε. Ωραία, δεν έχει εξουσία ο άνθρωπος. Δεν έχει, μέχρι τι είναι. Νομίζω ότι ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί να αλλάξει οικονομικά θέματα. Δεν έχει. Δεν έχει. Πρώτα απ' όλα, σου φέρνει παράδειγμα για το κρασί, παράδειγμα. Για το κρασί, παράδειγμα, έχει ο Υπουργός Γεωργίας. Δεν συμφωνεί για φορολόγηση. Μάλιστα. Ποιος θα τα ακούει, άρα κύριε, λοιπόν, κύριε Ιερονημάκη. Για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Εξ αυτού του λόγου ζητάμε. Είναι πολύ, δηλαδή, για τον Πρωθυπουργό να συναντηθεί. Μάλιστα. Με την Πανελλήνια Επιτροπή των Αγροτών. Ωραία. Από την Ελλάδα είναι πολύ του. Ζητάτε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, που σημαίνει ότι μόλις οριστεί αυτό το ραντεβού, το Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο, ότι θα βρεθεί στην Αθήνα προκειμένου να γίνει αυτή η συνάντηση, ή έχετε κατά νου ενδεχόμενα και ένα δεύτερο ταξίδι όλη η Ελλάδα στην Αθήνα? Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα εγώ μόνος σε ερωτήματα. Είπα τι έχετε κατά νου, δεν είπα τι έχετε αποφασίσει. Ο αγώνας συνεχίζεται, όπως είπα, ο αγώνας έχει διάφορες μορφές. Εγώ θέλω ένα τελευταίο μήνυμα. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος πήγαινε και καλά το έκανε όταν ήταν αντιπολίτευση, καλά το έκανε. Και πήγαινε και με πολιτικούς συλλόγους και σε αγροτικούς συλλόγους και σε απλά σωματεία. Καλά το έκανε, έτσι πρέπει να γίνεται. Και να είναι ταπεινός ο καθένας. Και εμείς είναι μεγάλος εξουσία τίποτα. Σήμερα το ζητάει η ατμομηχανή της χώρας που είναι οι αγρότες. Η ατμομηχανή της χώρας που είναι οι αγρότες. Μάλιστα. Του ζητάνε μια συνάντηση σε πανελλήνιο επίπεδο. Εάν θέλει να την αρνηθεί, με γεια του, με χαρά του. Έτσι, είναι δικαίωμά του. Ωραία. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ πέρα. Τι δεν είναι να μας πει αυτή τη στιγμή. Δεν βαλόμαστε άλλο. Τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι που είμαστε μπροστά, αν έχει κάτι μεμπτό να πει για τον Πρίαμο, για τον καθένα. Μάλιστα. Δεν έχουν νόημα. Ωραία. Το κίνημα δεν σταματάει.